Στο δίκτυο φυσικού αερίου βρίσκονται οι αλικές του Βόλου, το οποίο σταματά στην περιοχή του Αλιγορέματος. Με πρωτοβουλία του Εξοραϊστικού Συλλόγου Νέων Παγασών, έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση αιτήσεων για την επέκταση του δικτύου σύνδεσης με το φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της περιοχής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο Βιδανόπουλο, ήδη έχουν συγκεντρωθεί 850 αιτήσεις κατοίκων της περιοχής που θέλουν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου, οι οποίες όμως είναι λίγες, αν αναλογιστούμε τον τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό κατοικιών της περιοχής. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι τα μέσα τουλάχιστον ενημέρωσης πάντοτε ήταν και θα είναι στο πλευρό του Συλλόγου, του Εξοραστικού Συλλόγου των Νέων Παγασών, διότι έχετε βοηθήσει σε πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν γίνει και έχουν αναβαθμιστεί, βέβαια πάντοτε με την παρουσία του Δημάρχου μας του κυρίου Μπέου και της κυρίας Κολυνδρίνη. Είναι οι δύο φορείς αυτοί οι οποίοι έχουν κάνουν τις αλικές όπως ήταν σε μεγάλη δόξα πριν από 20 χρόνια. Διότι οι αλικές, όπως γνωρίζετε εδώ πέρα, τουλάχιστον όλος ο Θεσσαλικός κάμπος ερχόταν εδώ στις αλικές. Υπήρχε μία περίοδο 10-15 χρόνια, τα οποία υπήρχε μία ανάπτυξη και ειδικά από το 1973, η οποία οι Νέοι Παγασέ εντάχθηκαν στην πόλη του Βόλου, δεν ακολούθησαν όμως οι Νέες Παγασές όλο το αναπτυξιακό έργο το οποίο έγινε στην πόλη του Βόλου. Με την παρουσία του Δημάρχου μας, το 2000, από το 2015 βέβαια, εκλογές γίνανε το 2014, ο Δήμαρχος Βόλου ήταν παρόν παντού, δίπλα στο Σύλλογο, δίπλα στους κατοίκους, διότι ο Σύλλογος εκπροσωπεί τους κατοίκους των Νέων Παγασών. Ήδη φτάσαν, κάναμε πάρα πολύ, πολλά έργα, τα οποία τα γνωρίζετε, δεν είναι ανάγκη να τα επαριθμίσουμε πάλι. Φτάσαμε στο φυσικό αέριο. Πρωτεργάτης πάλι σε όλα αυτά ήταν ο Σύλλογος, ο οποίος από το 2016 και επίσημα από το 2018 ασχολήθηκε να γίνουν οι αιτήσεις από τα Ιβαλιώτικα μέχρι και τον Άγιο Στέφανο, ούτως ώστε να φτάσει αυτή η υποθητή ώρα να συνδεθούμε και εμείς με το φυσικό αέριο. Ήδη, όπως μας είχαν πληροφορήσει και από την ΕΔΑ ΘΕΣ και ο Δήμαρχος Βόλου, ότι από 15 Ιουνίου αρχίσαν τα έργα, το 2021. Ήδη ξεκινήσανε από την οδό Προφήτου Ηλία. Τα έργα προχωρήσαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι την Πλάζ. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα είναι μέσα στο 2021 να συνδεθούν από τα Ιβαλιώτικα μέχρι και την οδός Αγισάνδρου με Αλκαίο, η οποία αυτή η δρόμη είναι ακριβώς το γεφυράκι που περνάει το Αλιγαρόρεμα, εκεί θα σταματήσει για το 2021. Το 2022 θα επεκταθεί σχεδόν σε όλες τις αλικές. Εμείς ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια εδώ πέρα. Έχουμε κάνει σήμερα πάνω από 850 αιτήσεις εδώ στις αλικές. Βέβαια, ακόμη είναι μικρός ο αριθμός. Διότι όταν υπάρχουν εδώ 6.500 κάτοικοι, με πάνω από 3.500 οικίες, νομίζω ότι πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε τουλάχιστον στα μισά. Και η ΕΔΑ ΘΕΣ μας υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να συνεχιστεί ο αγωγός και από την οδό Αγισάνδρου Αλκαίο μέχρι Μιμίκο, και από... γιατί ξέρετε πάντοτε το πρόγραμμα προσδιορίζει και έναν αριθμό μήκους. Ήδη προχωρήσαν γύρω στα 3 χιλιόμετρα τώρα. Εμείς ευελπιστούμε και μάλιστα προχθές πάλι που μίλησα με την ΕΔΑ ΘΕΣ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός ο σύλλογος δεν εγκαταλείπει τίποτα. Ποτέ. Και είδαν καλοπροαίρετα το αίτημά μας και στείλαν σήμερα, όπως βλέπετε εδώ, συνεργείο από τη Λάρισα, το οποίο γίνεται καταγραφή, έχουμε ειδοποιήσει όλο τον κόσμο, έρχεται από το πρωί, από τις 9 παρατέταρτο, θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι, 12.30 η ώρα, και από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο Σύλλογος αιτήσεις εδώ πέρα που θα μας αφήσουν,
να έρθουν οι υπόλοιποι συνδημότε να τις συμπληρώσουμε και να πάνε να τις υποβάλουμε στην ΕΔΑ θέση. Επί του θέματος τοποθετήθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος Βούλα Αναγνώστου. Καταρχήν, όλοι οι πολίτες, όχι μόνο οι πολίτες των Αλλικών, όλοι οι πολίτες του Βόλου γνωρίζουν ότι ήδη είμαστε σε στόχους που θα επιτευχθούν γενικότερα με πολλά έργα, οργιάζουν έργα στο Βόλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο για μας, το κυνηγάμε και το επιδιώκουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας ο κύριος Βιδανόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Αλλικών, να μπορέσουμε όντως να έχουμε την υπηρεσία του αερίου. Από το 18 το παλεύουμε, υπήρχαν αιτήσεις, υπάρχουν. Το αέριο είναι ένα φυσικό αγαθό και θα πρέπει να το έχουμε γενικότερα όλοι στην πόλη και όχι μόνο. Σε όλο τον κόσμο φαντάζομαι αυτό επικρατεί, αλλά τουλάχιστον να συμβεί και σε εμάς εδώ, γιατί το νομίζω ότι είναι το πιο απαραίτητο αγαθό αυτή τη στιγμή. Έκκληση στους κατοίκους για τη συμπλήρωση δηλώσεων ώστε να επεκταθεί το δίκτυο έκανε και ο Αντιδήμαρχος Περιφερειακών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κ. Αργύρης Κοπάνας. Καταρχήν, αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο Βόλος έχει εισέλθει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Θέτουμε σπουδαίους στόχους και τους πετυχαίνουμε. Έχουμε ανεβάσει το πήγη ψηλά. Το δίκτυο φυσικού αερίου επεκτείνεται με στόχο να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές και βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να φτάσει σε κάθε γειτονιά και σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Εδώ επεκτείνεται και στις Αλλικές το δίκτυο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλούμε τους δημότες μας να συνεργαστούμε με το Σύλλογο τον τοπικό στα γραφεία, ότι εδώ γίνονται αιτήσεις, να κάνουν αιτήσεις οι συνδημότες μας για να συνδεθούν με το φυσικό αέριο όσο δυνατόν πιο γρήγορα, πιο σύντομα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή που δίνεται για την περιοχή και πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους. Άρα εμείς εδώ βρισκόμαστε για να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε γρήγορα να ολοκληρωθεί η επέκταση του φυσικού αερίου σε αυτήν την περιοχή.